Κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι το ΚΚΕ δεν τοποθετείται ευκαιριακά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουμε υπόψη μας την κάθε περίοδο, όπως σήμερα την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και τη διαφαινόμενη περαιτέρω όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή. Υπολογίζοντας λοιπόν και όλους αυτούς τους παράγοντες, θα καταψηφίσουμε την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία σήμερα. Μάλιστα, αυτή την απαράδεκτη συμφωνία την ονομάσατε από κοινού με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αμυντική. Τίποτα πιο ψεύτικο από αυτό τον τίτλο. Ουσιαστικά έρχεστε εδώ για να δικαιώσετε το ευχαριστούμε τους Αμερικάνους της αλίστου μνήμης κυβέρνησης Σιμίτη. Να συνεχίσετε την αναβάθμιση της ελληνικής εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς όπως αυτή αποτυπώθηκε στην διακυβέρνηση Τσίπρα. Γεγονός για το οποίο βέβαια πανηγυρίζεται όλοι. Και η σημερινή κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και η Αμερικάνικη Πρεσβεία και άλλα αστικά επιτελεία τα οποία όπου σταθούν και όπου βρεθούν επαναλαμβάνουν για να μην ξεχνιόμαστε ότι την αναβάθμιση των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ την πιστώνεται και ο Τσίπρας. Δεν έχουμε αντίρρηση βέβαια με αυτή την ανάλυση. Είναι μια πλευρά της ελληνικής μας πραγματικότητας η οποία αποδεικνύει ότι στα μεγάλα ζητήματα, στη στρατηγική των συμφερόντων μιας διεφθαρμένης άρχουσας τάξης, συμπλέουν σήμερα τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση. Είστε, για να χρησιμοποιήσω και μια ορολογία οικία με τη δική σας, δεδομένη και προβλέψιμη για το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους σχεδιασμούς τους. Αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί και οι δυο σας έχετε την ίδια πηξίδα. Το δόγμα που λέει ότι όσα περισσότερα δίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ, τόσο καλύτερα προστατεύεται η χώρα, όπως λέτε συνήθως καθημερινά. Αυτό το δόγμα όμως έχει πολλαπλά πλέον χρεοκοπήσει. Το ξέρετε καλύτερα από όλους εσείς που υποστηρίζετε αυτό το δόγμα. Τι άλλο δείχνει η υπογραφή του παράνομου και απαράδεκτου τουρκο-λιβικού συμφώνου. Τι άλλο δείχνει η λογική του Πόντιου Πιλάτου που αναπαράγεται με κάθε αφορμή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και δεν θα σταματήσουμε να θυμίζουμε ότι η νέα αυτή συμφωνία που συζητάμε σήμερα έχει δίπλα στη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας και αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θυμίσω μόνο το ταξίδι Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το διαβολικά καλό Τραμπ, την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, με αποκλειστικό αντικείμενο την πιο αναβαθμισμένη συμμετοχή της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο. Ακολούθησαν η επέκταση της βάσης της Σούδας, καθώς και εδώ και καιρό λειτουργία όλων των βάσεων, τα οποία επικυρώνει και τυπικά σήμερα πλέον αυτή η συμφωνία. Πρόκειται για τις αμερικάνικες βάσεις στο Στεφανοβίκιο, την εγκατάσταση των ντρόν στη Λάρισα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ δεν έχει διαψευστεί ότι σε υποδομές όπως τον Άραξο έχουν γίνει οι εργασίες για να φιλοξενηθούν ακόμα και πυρηνικά όπλα. Αυτή την πρίκα όντως άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία βέβαια τη συνεχίζει με τα χαράς. Άλλωστε τη Νέα Δημοκρατία την ξέρουμε δεκαετίες τώρα. Πιστοί φίλοι και εταίρος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Με συνέπεια και συνέχεια ακολουθεί αυτή την πολιτική, την οποία με συνέπεια όμως ανέκαθεν κατήγγυλαν οι αριστερές, οι αριζοσπαστικές δυνάμεις. Δεν περίμενε κανένας μας ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνετιστεί και θα αλλάξει ρότα στις διεθνείς της συμμαχίες. Τουλάχιστον όσον αφορά εμάς δεν είχαμε καμιά τέτοια αυταπάτη. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι που προκαλεί και το αίσθημα και τη λογική του λαού μας, των γειτονικών λαών, που έχουν πολλά υποφέρει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Σήμερα μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί και για δύο επιπλέον λόγους. Πρώτον, σηκώνει τη σημαία δήθεν των ανταλλαγμάτων την ώρα που μέχρι και τα δέντρα έχουν καταλάβει τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού εκφρασμένη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής είναι να κρατηθεί πάση θυσία η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, να διατηρηθεί η νατοϊκή συνοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, κόβοντας τις όποιες παρτίδες Τουρκίας, Ρωσίας έχουν αναπτυχθεί τελευταία. Αν δεν συμβεί αυτό,
Ο κίνδυνος είναι η Ελλάδα να μετατραπεί σε στρατιωτική αιχμή του δόρατος ενάντια στην Τουρκία. Αν συμβεί αυτό που επιδιώκουν, σημαίνει πως η Τουρκία θα πάρει τέτοια ανταλλάγματα που θα αφορούν σίγουρα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Σε αυτή την στρατηγική συμπαρατάσσεται και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες. Δεύτερο. Το δεύτερο επιχείρημα που ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι να προτείνει, λέει, μια αναστολή της ψήφισης της συμφωνίας. Και εδώ πρόκειται για τουλάχιστον διπλή κοροϊδία, αφού δεν βάζει ζήτημα ούτε αναστολής καν της λειτουργίας των βάσεων που θα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και μάλιστα στο φουλ, κάνοντας τη δουλειά για την οποία φτιάχτηκαν. Αλλά ας αναρωτηθούμε, αν για παράδειγμα η συμφωνία επικυρωθεί αργότερα, μετά από μερικούς μήνες, μετά από 1-2 χρόνια, οι βάσεις δεν θα είναι πολεμικά ορμητήρια? Δεν θα συνεχίσουν να είναι μαγνήτες επιθέσεων? Δεν θα συνεχίσουν να σπέρνουν τον όλεθρο και να φέρνουν προσφυγικά ρεύματα? Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί και το ξέρετε όλοι σας πολύ καλά, και ή της κυβέρνησης και ή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιλέγετε κάποιους δραματικούς τόνους για να νομιμοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Κυρίως απευθύνεστε στον ελληνικό λαό και όχι βέβαια στους βουλευτές εδώ μέσα, γιατί τον ελληνικό λαό έχετε να πείσετε. Ο ελληνικός λαός είναι κουμπωμένος και δισταχτικός, μέχρι ανοιχτά εχθρικός με τέτοιες ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλειά του, την ειρήνη και ανοίγουν το δρόμο για να γίνει σφαγείο στη γειτονιά μας. Άλλωστε, όπως σωστά διαπιστώνετε, εσείς οι ίδιοι στις ηγεσίες και στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, μίζωνος και ελάσσονος, δεν έχετε κάποιον να πείσετε. Ήδη συμφωνείτε σχεδόν με όλους τους, με εξαίρεση βέβαια τους βουλευτές του ΚΚΕ. Ο λαός είναι αυτός που πρέπει να δει καλά την πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και να κρίνει και με αυστηρότητα και με καθαρό μυαλό τι ακριβώς του λέτε να αποδεχτεί. Δηλαδή την πιο βαθιά και άμεση εμπλοκή του στα ιμπεριαλιστικά δολοφονικά σχέδια. Λέτε χωρίς τσίπα, όσες περισσότερες βάσεις έχουμε, τόσο μεγαλύτερα εμπόδια θα μπαίνουν στην τουρκική επιθετικότητα. Αν είναι έτσι, πώς γίνεται το τελευταίο τρίχρονο που όντως έχει διευρυνθεί το αμερικάνικο αποτύπωμα στην Ελλάδα να αυξάνεται συνεχώς, να κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα? Δεν ξέρετε ότι στο Αιγαίο το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα? Δεν ξέρετε πως είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια έχουν ουσιαστικά νομιμοποιήσει την εισβολή και κατοχή από την ατοϊκή Τουρκία στην Κύπρο? Βλέπετε κάτι άλλο πέρα από τα διάφορα ευχολόγια όλων τους για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ? Κάνετε πως δεν ξέρετε ότι η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα έχει πολύ γερές νατοϊκές πλάτες? Λέτε ακόμα η συμφωνία είναι αμυντική και διάφορα τέτοια. Ποιον δουλεύετε αλήθεια? Και τα μικρά παιδιά ήδη ξέρουν πως οι ΗΠΑ έχουν τα πιο επιθετικά σχέδια για να αναχαιτήσουν σχέδια των ανταγωνιστών τους, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, άλλων. Αυτά τα σχέδια μυρίζουν μπαρούτι, σαν και αυτό που ξοδεύεται εδώ και χρόνια στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη. Τα αποτελέσματα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών τα βιώνουμε στη χώρα μας και με τους δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Ακούσαμε μάλιστα από βουλευτές στην Επιτροπή της Βουλής να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν με τη ΣΥΠΑ υπέρ της ειρήνης. Έλεος. Βέβαια, εδώ πέρσι έφτασε να μας πει ότι βάζει τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, τιμώντας έτσι τη μνήμη των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού. Το Βαρέλι, δηλαδή, δυστυχώς δεν έχει πάτο. Μας λέτε επίσης, οι βάσεις προστατεύουν την Ελλάδα. Όμως η άλλη όψη της μετατροπής της Ελλάδας σε ένα απέραντο αμερικάνικο και νατοϊκό στρατόπεδο είναι όσα κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν του λέτε καθαρά τι δηλώνουν αξιωματούχοι της Ρωσίας ή πρόσφατα αξιωματούχοι του Ιράν, ότι οι βάσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, όπου υπάρχουν, και στην Ελλάδα δηλαδή, είναι στόχος αντιπίνων. Θεωρούν ότι από το έδαφος τους γίνονται εχθρικές ενέργειες προς τις χώρες τους και έτσι τις αντιμετωπίζουν. Αλήθεια,
Αυτή είναι η προστασία που προσφέρουν οι βάσεις αυτές στο λαό μας. Οι βάσεις του ΝΑΤΟ δεν προστατεύουν. Αντίθετα, μόνο στοχοποιούν τη χώρα, τον ελληνικό λαό. Μάλιστα, ο ελληνικός λαός και στοχοποιείται και πληρώνει. Την ώρα που από τις τσέπες μας βγαίνουν 4 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, έρχεστε με αυτή τη σημερινή συμφωνία σας και απαλλάσσετε επιπλέον από κάθε τέλος την προσγείωση, τον ελιμενισμό, ακόμα και τις εργασίες αναβάθμισης της βάσης. Λέτε, βέβαια παίρνουμε τεχνογνωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εμείς βλέπουμε κάτι άλλο. Να παραχωρείται με ευθύνη της κυβέρνησης στρατιωτικός εξοπλισμός και προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Αλήθεια, ποια κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας διακυβεύονται στο Ριάντ και στις ερήμους της Σαουδικής Αραβίας? Βλέπουμε ακόμη να παραχωρείται ελληνική φρεγάτα για περιπολίες στα στενά του Ορμούζ, να ψήνεται συμμετοχή με προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και στη Λιβύη. Και αυτό το κάνετε όλοι σας ή του Ευρωατλαντικού τόξου, αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ προτρέπει την κυβέρνηση να βρει, λέει, την κατάλληλη φόρμουλα για να σταλούν δυνάμεις εκτός συνόρων, αρκεί να είναι υπό την επίσημη τυπική τουλάχιστον σκέπη του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και του ΝΑΤΟ. Και αυτό στο όνομα της αριστεράς και της πρόοδου, συνεχίζοντας ασύστολα να ξεφτιλίζεται αγωνιστικές αξίες και ιδανικά. Παράλληλα, σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, κάθε στρατόπεδο δύναται να μετατραπεί σε παράρτημα των αμερικάνικων ενόπλων δυνάμεων όποτε απαιτηθεί. Ξαναρωτάμε, τι δουλειά έχουν υποδομές, προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων να βρίσκονται εκτός συνόρων? Όχι μόνο δεν πρέπει να σταλεί, αλλά πρέπει να επιστρέψει και όλο το προσωπικό που ήδη υπηρετεί σε άλλες 15 ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Αν κάτι βέβαια φαίνεται να κλείνει, είναι το deal με την Αμερικάνικη βιομηχανία όπλων. Αλλά και εδώ πάλι λέτε ψέματα. Γιατί η αναβάθμιση των F-16 γίνεται με στόχο την εμπλοκή των μαχητικών αεροσκαφών στα ανατολικά σχέδια και στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Αυτά ανέφερε το Αμερικάνικο Πεντάγωνο όταν αποφάσισε την αναβάθμιση των ελληνικών F-16. Ξέρετε μήπως καλύτερα εσείς από την Αμερικάνικη κυβέρνηση, η οποία ισχυρίζεται ότι η αναβάθμιση αυτών που πληρώνει ο ελληνικός λαός υπηρετούν την εξωτερική πολιτική των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ? Τώρα το καινούριο τάμα του έθνους πάει να γίνει τα F-35, χωρίς να είναι δεδομένο καν αν μπορούν με επάρκεια στοιχειωδώς να συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας, όπως προβληματίζονται οι ειδικοί επί του ζητήματος. Και με γνωστό βέβαια το υπέρογκο κόστος που πάλι ο λαός θα πληρώσει. Κυρίες και κύριοι, η κρίση στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, η νέα Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία επιβεβαιώνουν πως το θέμα δεν είναι βασικά μόνο το ύψος των εξοπλισμών, αλλά κυρίως ο προσανατολισμός αυτών των εξοπλισμών. Προσανατολισμός ώστε να υπηρετείται καλύτερα ο ρόλος που έχει αναλάβει η χώρα στα πλαίσια των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών. Θα μας πείτε ότι η πρόταση του ΚΚΕ οδηγεί περίπου στην απομόνωση. Γνωστό και παλιό, χιλιοϊπωμένο. Αλήθεια, σας ρωτάμε, είναι ή δεν είναι πραγματική απομόνωση να μην προμηθεύεσαι τα οπλικά συστήματα που έχεις ανάγκη σαν λαό, σαν χώρα, αλλά αυτά που υπαγορεύει η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι ή δεν είναι απομόνωση το γεγονός πως στα πλαίσια της ευρωενωσιακής πολιτικής έχει μαραζώσει η ελληνική αμυντική βιομηχανία? Οι ίδιες οι δηλώσεις νατοϊκών, Αμερικανών, Γερμανών, κυβερνητικών στελεχών επιβεβαιώνουν ότι αν γίνει κάτι σήμερα, μια πολεμική εμπλοκή, ένα επεισόδιο, πάλι θα είμαστε μόνοι μας. Και αυτό το παραδέχονται ακόμα και στελέχη της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης. Ουσιαστικά όλοι αυτοί περιγράφουν ακριβώς αυτή την απομόνωση. Λέτε επίσης ότι είστε σε διπλωματικό μαραθώνιο. Δεν αμφιβάλλουμε. Δεν συμμεριζόμαστε όμως τις υπερφύαλες εκτιμήσεις πως η Τουρκία, όπως λέτε, απομονώνεται. Γιατί ξέρετε πολύ καλά
ότι και η αστική τάξη της Τουρκίας κάνει τα κουμάντα της τριγύρω. Αφήνεται ακόμα να εννοηθεί ότι την κρίσιμη στιγμή θα υπάρξει αμερικάνικη παρέμβαση για αποκλιμάκωση. Αλήθεια, στα Ήμια δεν είχαμε πάλι τέτοια παρέμβαση. Όμως τελικά ούτε οι τρεις ήρωες Έλληνες αξιωματικοί δυστυχώς γλίτωσαν, ενώ η παρέμβαση των ΗΠΑ τότε ήταν ο καταλύτης για το γκριζάρισμα των Ημίων. Και ακολούθησε βέβαια η Συμφωνία της Μαδρίτης με κυβέρνηση Πασόκ, στην οποία αναγνωρίστηκαν νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Τώρα στο λαό μας βάζεται το δίλημα συνεκμετάλλευση ή σύγκρουση, συμβιβασμός ή εμπλοκή. Το λέμε καθαρά. Και το δίλημα αυτό είναι πλαστό. Κάθε πλευρά του έχει επικίνδυνες συνέπειες για την ειρήνη, για τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη ζωή του ελληνικού λαού. Η όποια σύγκρουση, το όποιο επεισόδιο εμπλοκής μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια συμφωνία συνεκμετάλλευσης με νατοϊκή ομπρέλα και το πιστόλι στον κρόταφο του λαού μας με υποχώρηση σε ζωτικά κυριαρχικά μας συμφέροντα. Επίσης, ο συμβιβασμός, η συνεκμετάλλευση, η παραχώρηση κάποιων κυριαρχικών δικαιωμάτων για να μην γίνει εμπλοκή και επεισόδιο, για την οποία μιλάνε ήδη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι διάφοροι δημοσιολογούντες, όχι μόνο δεν σου εξασφαλίζει ειρήνη, σταθερότητα, ασφάλεια, αλλά δυστυχώς φέρει μόνο το σπέρμα της επόμενης πολεμικής σύγκρουσης και μάλιστα μεγαλύτερης κλίμακας από ένα απλό επεισόδιο. Σήμερα, όποια συμφωνία και συμβιβασμός κι αν γίνει, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία δεν πρέπει καθόλου να τα υποτιμούμε, ούτε πολύ περισσότερο να τα αποκρύβουμε από τον ελληνικό λαό, να τα αποσιωπούμε. Δηλαδή ότι πρώτο η όποια τέτοια συμφωνία ως συμβιβασμός που λέτε γίνεται μεταξύ ανταγωνιζόμενων οικονομικών συμφερόντων καπιταλιστικών κρατών. Δεύτερο, η όποια συμφωνία θα καθορίζει το ποιοι όμιλοι και ποιο από τα ανταγωνιστικά ενεργειακά μπλοκ θα αρμέξουν αυτόν τον πλούτο που ανήκει στους λαούς της περιοχής. Τρίτο, το μοίρασμα της τράπουλας έτσι κι αλλιώς κάποιους θα αφήσει χαμένους, ρηγμένους σε ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο κλιμακώνονται όλο και πιο επικίνδυνα οι ανταγωνισμοί μεγάλων παικτών διεθνώς. Και μην παριστάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι εννοούμε, βλέπετε άλλωστε τι γίνεται αυτά τα χρόνια και τώρα στη Λιβύη. Τέταρτο, σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν αποκλείει πως την πορεία προς μια συμφωνία δεν θα περιλαμβάνεται και κάποιο στρατιωτικό πολεμικό επεισόδιο, ακόμα και τυχαία. Κυρίες και κύριοι, η νέα εκδοχή του εφησυχασμού είναι η περιβόητη προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Όμως και εδώ οι παγίδες είναι πάρα πολλές. Όλοι μας θυμόμαστε, για παράδειγμα, πώς το δικαστήριο της Χάγης νομιμοποίησε τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, την ανεξαρτησία του προτεκτοράτου του Κωσόβου, κινούμενο σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και ερμηνεύοντάς το εντελώς αυθαίρετα. Όλα αυτά σημαίνουν πως το σημερινό διεθνές πλαίσιο, από το οποίο δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να αποκλίνουν ούτε οι αποφάσεις των διαφόρων διεθνών δικαστηρίων, παρεμβάλλονται κάθε φορά μεγάλα οικονομικά, πολιτικά συμφέροντα, σχεδιασμοί ισχυρών καπιταλιστικών κρατών που προωθούν τις δικές τους επιδιώξεις και όχι βέβαια το δίκαιο των λαών. Για την προσφυγή στη Χάγη επίσης όλοι μας ξέρουμε ότι προϋπόθεση είναι η υπογραφή πρότασης υποσχετικού ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Τι θα προβλέπει όμως αυτό το συνυποσχετικό? Θα καταγράφει τις θέσεις των δύο πλευρών και η τουρκική κυβέρνηση θα μπορεί να θέσει όλες τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας έτσι προηγούμενα. Δυστυχώς, με ευθύνη της άρχουσας τάξης της χώρας, όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και των κομμάτων τους, η Ελλάδα έχει χωθεί για τα καλά στη δίνη αυτών των σχεδιασμών, στρατευμένη στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρίχνεται το λαό στη φωτιά των πολέμων με στόχο το πολύ να κερδίσουν κάποια μερίδα, κάποια μερίδια, μια χούφτα μονοπωλιακή επιχειρηματική όμιλη της χώρας. Οι εξελίξεις δείχνουν πως σήμερα η ελληνική εμπλοκή πάει ένα βήμα παραπέρα.
με την αποστολή προσωπικού και μέσων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων και την ανάμιξη της Ελλάδας στη στρατιωτική περικύκλωση κυρίως της Ρωσίας, με την ενεργή στράτευση της χώρας στα σχέδια των ΗΠΑ για να περιοριστεί η ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης από τη Ρωσία και να προμηθεύεται ενέργεια από άλλες πηγές προκειμένου να επωφεληθούν οι αμερικάνικες επιδιώξεις. Κομμάτι αυτού του παζλ είναι και η συμφωνία για τον East Med. Επιτρέψτε εδώ και μια κουβέντα για τον έτερο περιφερειακό σύμμαχο της χώρας, το κράτος του Ισραήλ, που ματώνει διαχρονικά τον Παλαιστινιακό λαό και του κλέβει την πατρίδα του, τα εδάφη του και την ίδια ώρα αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Παλαιστινιακής Αρχής όσο και του Λιβάνου, γράφοντας το διεθνές δίκαιο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, εκεί που τα γράφει και ο Ερντογάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε ιδιαίτερα σήμερα να καταγγείλουμε το αμερικάνικο σχέδιο για το Παλαιστινιακό, γιατί όχι μόνο δεν κατοχυρώνει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αλλά διαιωνίζει και θωρακίζει την Ισραηλινή κατοχή. Πρόκειται για επικίνδυνη εξέλιξη, μέρος ενός γενικότερου σχεδίου με απαράδεκτες διευθετήσεις στην περιοχή κατά των λαών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν ευθύνη γιατί δεν έχουν προχωρήσει στην αναγκαία αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους παρά την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής την ίδια στιγμή που συνεχώς αναβαθμίζουν τη στρατηγική τους συνεργασία με τον Νετανιάχου, τους δολοφόνους του Παλαιστινιακού λαού. Και παραπέρα, ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι και μέσω της υπογραφής του East Med η Ελλάδα μπαίνει πιο βαθιά μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση. Αλήθεια, οι συνεκπαιδεύσεις της ελληνικής με την ισραηλινική αεροπορία με τι σενάρια διεξάγονταν? Ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος? Ξαναλέμε και προειδοποιούμε και από αυτό εδώ το βήμα. Οι δρόμοι του πετρελαίου είναι βαμμένοι με το αίμα των λαών. Η αγωγή είναι μαγνήτες ανταγωνισμών και πολέμων. Ζητάτε ομοψυχία στα σχέδια των λίγων αυτής της χώρας για πιο βαθιά εμπλοκή σε τυχοδιοκτισμούς και πολέμους. Σχέδια που έχουν χαμένο μόνο τον ελληνικό λαό. Εμείς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Δεν είναι αργά να διαχωριστεί από κόμματα, κυβερνήσεις και συμμαχίες ξένες προς τα συμφέροντά του. Έχει τη δύναμη και να σας καταδικάσει και να σας απορρίψει. Σε αυτό καλούμε όλο το λαό ενωμένο να δώσει την πάλη του. Τώρα απαιτείται απεγκλωβισμός από αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, από τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου, για να μπορέσουμε πραγματικά να προασπίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτός ο δρόμος βέβαια είναι δύσκολος, αλλά είναι ο μόνος ελπιδοφόρος. Για να μπορεί να συνάπτει σχέσεις με όλες τις χώρες και τους λαούς στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους η χώρα μας, για να αξιοποιηθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές με κριτήριο την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας και του περιβάλλοντος και όχι για τα κέρδη και τα σχέδια κάποιων ενεργειακών κολοσσών. Καταψηφίζουμε τη συμφωνία γιατί δεν θέλουμε νέο Ιράκ, νέο Αφγανιστάν, νέα Συρία, νέα Λιβύη, νέα Ιουγκοσλαβία, νέα Ιεμένη, νέα Παλαιστίνη, νέα Ουκρανία, νέα Κύπρο, νέα Ήμια, νέα πραξικοπήματα, νέες καραβιές προσφύγων, νέα σφαγεία με θύματα και το λαό μας και όλους τους γειτονικούς λαούς. Η καρδιά μας και η ψυχή μας είναι εκεί έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα με τους χιλιάδες διαδηλωτές αυτή την ώρα που τραγουδάνε για την αλληλεγγύη, για την ειρήνη των λαών και όχι για τα πολεμοκάπηλα σχέδια των υπεριαλιστών.